Η Τουρκία είναι η χώρα που φιλοξενεί τους περισσότερους μετανάστες σε όλο τον κόσμο. Από τα 2 εκατομμύρια συνολικά που ζουν εκεί, η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι από τη Συρία. Το Euronews ταξίδεψε στον Τσουπινάρ, ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης στην πόλη Κύλης που βρίσκεται στα σύνορα με τη Συρία. Εκεί ζουν 13.000 Σύριοι. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν στη Συρία. Στο στρατόπεδο έχει στηθεί και υπαίθρια αγορά για να καλύπτει τις ανάγκες τους. Οι πλέον ανήμποροι από τους μετανάστες ζουν εδώ. Δεν μπορούμε όμως να δουλέψουμε. Στη Συρία ζούσαμε και δουλεύαμε κανονικά. Σκέφτεσαι να επιστρέψεις πίσω, σου λείπει η χώρα σου? Όχι, δεν θέλω να πάω πίσω. Παρά το γεγονός ότι η ζωή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης είναι θλιβερή, εν τούτης προτιμούν να παραμένουν εκεί από το να γυρίσουν σε μια πατρίδα που σπαράσεται από τον εμφύλιο. Για όσο καιρό η κατάσταση δεν είναι ασφαλή στη Συρία, δεν θέλω να επιστρέψω πίσω. Η πόλη Γκαζιάντεπ φιλοξενεί 400.000 Σύρους μετανάστες. Η παρουσία τους έχει οδηγήσει στην αύξηση των τιμών σε πολλά αγαθά, κάτι που προκαλεί εντάσεις με τον τοπικό πληθυσμό. Σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των μεταναστών και του τοπικού πληθυσμού, ξεκίνησε να λειτουργεί μια κοινωνική υπηρεσία στο Μαλουμάτ με σκοπό την παροχή δωρεάν συμβουλών αλλά και την εκμάθηση αραβικών, τούρκικων και αγγλικών. Η βασική αγωνία έχει να κάνει με την αβεβαιότητα που νιώθουν. Αισθάνονται ανασφάλεια για το μέλλον. Δεν υπάρχει καμία προοπτική στη ζωή τους. Γι' αυτό μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι. Ο βασικός μας σκοπός είναι να υποστηρίξουμε την νεολαία μεταξύ 17 και 24 ετών. Burada bizim esas program hedef kitlelerimizden bir tanesi de gençler, 17-24 yaş arasındaki gençler. Οι περισσότεροι από τους μετανάστες ζουν στην Τουρκία τα τελευταία 3 χρόνια. Με δεδομένο όμως ότι ο εμφύλιος σπαραγμός στη Συρία δεν θα τελειώσει σύντομα, καθίσταται πλέον αμφίβολη η επιστροφή τους. Παρόλο που στους Σύρους μετανάστες λείπει η πατρίδα τους, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν το σκέφτονται να επιστρέψουν. Είναι εγκατεστημένοι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης των Τσουπινάρ και έχουν οργανώσει μέχρι και τη δική τους αγορά. Όλα δείχνουν πως οι Σύροι μετανάστες θα μείνουν στην Τουρκία για αρκετό καιρό ακόμη.